κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη, όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Πριτάνεων, παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη, πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων των τμήματων Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι φοιτητές βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε για άλλη μια φορά ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει καταδικαστεί και έχει απορριφθεί από την πλειοψηφία των φοιτητών. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μάθαμε ότι θα έρθει ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος χθες βρήκε χρόνο και συνομίλησε με τα παιδιά της ΔΑΠ. Μάλλον τα είπαν εκεί πέρα για το πώς θα πάρουν και άλλα μέτρα για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και το πώς θα υποβαθμίσουν ακόμα παραπάνω τις σπουδές μας. Είναι προκλητικό ότι βρίσκονται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, γίνεται η Σύνοδος των Πριτάνεων εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να προωθήσουν τη δίθεν αναβάθμιση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και δείχνει πραγματικά το πόσο μακριά βρίσκεται και ο Πρίτανης και η Σύγκλιτος και ο ίδιος ο Υπουργός και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών. Ενδεικτικά της κατάστασης. Εδώ πέρα, ας πούμε, όσον αφορά τη στέγαση των φοιτητών σε όλο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν 60 μόνο εστίες για τη στέγαση των φοιτητών, οι μισές από ό,τι πέρσι. Στην Ξάνθη οι εστίες δεν λειτουργούν, υπάρχουν εστίες ακατοίκητες εδώ και 2 χρόνια δήθεν για ανακαίνιση, ενώ φοιτητές και σπιτώνονται μέσα στην εξεταστική τους από το δωμάτιο των εστιών τους. Στην Κομοτηνή, αν κάνει κανείς μια βόλτα, θα δει δωμάτια μπουντρούμια. Πολλές φορές δεν υπάρχει καθαρό νερό, δεν υπάρχει θέρμανση. Όσον αφορά τη σύντησή μας, γίνεται προσπάθεια επιβολής αντιτίμου στη Λέσχη, χωρίς να καταλαβαίνουν εδώ πέρα οι υπεύθυνοι ότι σε περίοδο γενικευμένης ακρίβειας ένας φοιτητής δεν έχει να δώσει τα 2,5 ευρώ για την καθημερινή του σύντηση. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για την αναβάθμιση της ποιότητας της σύντησης. Πολλές φορές τρώμε πλαστικά, τρώμε κατσαρίδες. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις μεταφορές, όπου τα τελευταία 2 χρόνια οι φοιτητές αναγκαζόμαστε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να πηγαίνουμε από και προς τη σχολή μας σε μια περίοδο που πραγματικά οι οικογένειές μας μαστίζονται από την ακρίβεια. Δεν υπάρχουν για τα αναλώσιμά μας σε μια σειρά σχολές όλο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενδεικτικά αρχιτεκτονική, τη νομική, στα παιδαγωγικά. Οι φοιτητές βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε για τα αναλώσιμα. Και τώρα δήθεν προωθείται η αναβάθμιση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη με την απορρόφηση του ΔΠΑΕ, ενώ πραγματικά στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται τίποτα για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια αυτά. Βλέπουμε ότι τίθενται ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα όπως είναι στο τμήμα Οινολογίας στη Δράμα. Βλέπουμε ότι προωθείται η συγχώνευση του ιστορικού με το φιλολογικό και το τμήμα των παρεξηνίων σπουδών στην Κομοτηνή και πραγματικά ζητάμε εδώ και 2 μήνες να μας πούν με ποιο επιστημονικό κριτήριο γίνεται αυτή η συγχώνευση. Η κατάσταση είναι δεικτική. Καλούμε τώρα όλους τους φοιτητές να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να χτυπήσει τα πτυχία μας, να υποβαθμίσει κι άλλο τις σπουδές μας. Πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας μας, πρέπει να εισακουστούν τα αιτήματά μας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, ώστε αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά να μην εφαρμοστεί, να μείνει στα χαρτιά. Αυτός ο ψηφισμένος νόμος. Μάλιστα, από το απόγευμα της Πέμπτης, όπου βρίσκεται στη Θράκη, ο Υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει ακόμη περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστήμια, πόσο μάλλον δε τώρα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στη Θράκη για τη Σύνοδο των Πριτάνεων, καθοδόν για την Αλεξανδρούπολη και έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα την Κομοτηνή. Και απλώς θα ήθελα και ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω την έμφαση που δίνουμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε απολύτως ευδιάκριτο στον τελευταίο νόμο, τον οποίο ψηφίσαμε, ο οποίος είχε στην αιχμή του το Δημοκρίτιο και το πώς αυτό θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα ταυτιστεί ουσιαστικά πλήρως γεωγραφικά με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απορροφώντας τμήματα στη Δράμα, στην Καβάλα και στον Εύρο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουμε τονίσει ως κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και εμείς στο Υπουργείο Παιδείας είναι ότι θα στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστήμια και εγώ θα πω ειδικά το Δημοκρατίο και για εθνικούς και για ακαδημαϊκούς λόγους. Και ακριβώς γι' αυτό, ανάμεσα σε άλλα, υπήρξε και η αύξηση στο επίδομα στέγης που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες εβδομάδες, ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.